Διαπίστωσα κάτι το οποίο για μένα, όπως είναι στο Δήμο, είναι πρωτόγνωρο και νομίζω το ξέρετε και το ξέρουν και οι υπηρεσιακοί. Μπήκα στο Κιουδής και βλέπω το πρωτογενές. Ξέρετε, τα πρωτογενή αιτήματα, τα υπογράφουν ο συντάξας, οι συντάξαντες, ο προϊστάμενος και δίνει την έγκριση ο διευθυντής. Εγώ αυτά ξέρω όλα τα χρόνια και απευθύνεται προς τον διατάκτη. Ποιος είναι ο διατάκτης? Η κυρία Μπάρμα. Την αρμοδιότητα αυτή την έδωσε η κυρία Δήμαρχος, η κυρία Μπάρμα. Και βλέπω κάτω έγκριση για την υποβολή η Δήμαρχος, η κυρία Μητριάννη. Ερωτήματα που αφορούν στην 33η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σέρων και πιο συγκεκριμένα τη μείωση του ποσού από 37.200 ευρώ σε 15.800 ευρώ και αφορούσε στη μελέτη του προπονητικού κολυμβητηρίου, έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Βασίλης Χρυσανθίδης, ο οποίος μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί το πρωτογενές αίτημα το υπογράφει η Δήμαρχος. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή η Δήμαρχος, η οποία εκ του νόμου είναι ο διατάκτης, η οποία έδωσε την εντολή του διατάκτη στην κυρία Μπάρμπα, ως δήμαρχος εγκρίνει να υποβάλει και υπογράφει πρωτογενές αίτημα. Δεν το έχω ξαναδεί. Για ποιο λόγο λοιπόν εδώ μπήκε η υπογραφή της Δημάρχου? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο μειώθηκε το ποσό αυτό και τι εργασίες θα γίνουν πάνω και μειώθηκε από 37.200 μέσα σε δύο μήνες. Αλλά όταν βάλατε 37.200 τον Ιούλιο, δεν ξέρατε τι θα κάνετε. Και ξαφνικά μέσα σε δύο μήνες πήγαμε στο 15.800. Με τι εργασίες? Μήπως και αυτές τις εργασίες μπορεί να τις κάνει η υπηρεσία? Μπορούμε να δούμε, κύριε Γκάσιο, τη μελέτη 97 του 24, τι ακριβώς περιγράφει? Θα το δούμε. Ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Εντάξει, να δούμε γιατί στο πρωτογενές δεν περιγράφει τις. Συνήθως στα πρωτογενή, αυτό το πρωτογενές είναι ελλειπέστατο. Σε ένα πρωτογενή αίτημα, και βάζει όλο το πρωτογενή των υπηρεσιών, ξέρουν οι υπηρεσίες, γράφουν αναλυτικά για ποιο, για ποιο λόγο γίνεται το αίτημα. Εδώ σε παραπέμπει στην 97 μελέτη 24, την οποία δεν την είδα γιατί δεν προσωπείω. Άρα λοιπόν, μου προξενεί εντύπωση για ποιο λόγο υπέρωσε η Μητριάγκα, η Δήμαρχος, και για ποιο λόγο δηλαδή, αν ζητούσαν οι υπηρεσιακοί την υπογραφή αιρετού, δεν υπέγραψε ο καθήκον αρμόδιον, αντιδήμαρχος, έργο. Άρα λοιπόν αυτό μου προξενεί μεγάλη εντύπωση και θέλω να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Βασίλης Χρυσανθίδης για ακόμη μια φορά έθεσε και ερώτημα που αφορά στις μετακινήσεις υπαλλήλων και το πόσο κακό έχουν κάνει στο Δήμο, αποκαλύπτοντας το εξής οξύμορο. Ο Δήμος είχε τοπογράφο, αλλά η σημερινή Δημοτική Αρχή τον μετακίνησε από την θέση του και τελικά προσέλαβε εξωτερικό συνεργάτη τοπογράφο για να κάνει τη δουλειά του υπαλλήλου που ήδη είχε. Απαντήσεις επί του θέματος έχει κληθεί εδώ και αρκετό διάστημα να δώσει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρυσούλα Δρίγκα. Για παροχή υπηρεσιών, για αποτύπωση τοπογραφικών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τοποθετήθηκα και είπα για τις μετακινήσεις. Προσέξτε, μου απάντησε η κυρία Δήμαρχος, θα σας απαντήσει η κυρία Δρίγκα. Ακόμα μου απαντάει. Τι διαπιστώνω? Μεταφέρατε τοπογράφο στην πολεοδομία, τη δουλειά που έκανε ο τοπογράφος αυτός, τώρα έχετε να την αναθέσετε σε εξωτερικό συνεργάτη. Είναι 100% αυτό που σου λέω, το ξέρω πάρα πολύ καλά και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Άρα λοιπόν, όταν είπαμε ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν γίνανε για ορθολογικό τρόπο και δημιουργούν προβλήματα στην υπηρεσία, να το πρόβλημα. Τα προβλήματα φάνηκαν αμέσως. Δηλαδή θα δώσουμε 11.800 σε εξωτερικό συνεργάτη για δουλειά που επί χρόνια την έφερε ο συγκεκριμένος τοπογράφος. Για ποιο λόγο δεν βάλατε άλλους τις θέσεις τοπογράφους έχουν να κάνουν τη δουλειά αυτή? Για ποιο λόγο? Για αυτούς τους λόγους που αναφέρω, εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίσω τους δύο κωδικούς αυτούς, θα ψηφίσω όλους τους άλλους κωδικούς της ανάμεσης. Γιατί εδώ πραγματικά δημιουργείται θέμα μεγάλο.